Καλημέρα, Λέρες. Όπως καταλάβετε, πιο πολύ βρίσκομαι στο φίλο μου τον Αποστόλη που είναι εδώ στη Λέρο, εργάζεται τέλος πάντων. Ήρθα διακοπές. Περίπου μία εβδομάδα εδώ. Έλεγα να μην τραβήξω καθόλου vlog, έτσι να χαλαρώσω καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά μερικοί θέλατε να το δείτε και πώς είναι το νησί, οπότε θα σας το δείξω. Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Τώρα θα πιω το καφεδάκι μου και θα πάω σε ένα πολεμικό μουσείο. Αν με αφήσουν να τραβήξω, θα σας δείξω και αυτό το μουσείο. Αλλιώς μέσα σε ένα δύο-ωρο, τρία-ωρο την έχεις γυρίσει όλη τη Λέρο. Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο νησί. Γενικά, πολλές περιπέτειες μέχρι να φτάσουμε εδώ. Σας είπα ότι αρρώστησες βέβαια, δεν θυμάμαι. Κοιμήθηκα μία μέρα στην Κάλυμνο σε ένα παγκάκι και μετά δύο μέρες εδώ με ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Και την τρίτη μέρα δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, δεν ξέρω, γέμισαν τα πνευμόνια, υγρασίες, τι πάθαν, δεν ξέρω. Και πήγα, μάζεψα ευκάλυπτο, που είναι γερό για προσώφη, και έκανα έτσι ανάσες. Τον έβαλα να βράζει εκεί στο κατσαρολάκι μου. Και κάπως καλύτερα είναι τώρα. Λοιπόν, θα σας αφήσω τώρα να φάω και δείτε τη διαδρομή Πειραιά Κάλυμνος. Λοιπόν, έχει και λίγο αέρα, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βρίσκομαι στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα με βλέπετε λίγο λαχανιασμένο γιατί ήμουνα στην Ε8, Ε9, δεν θυμάμαι ποια πύλη. Και έπρεπε να κάνω όλο αυτό το γύρο για να πάω στην Ε1. Δεν ξέρω καν αν προλάβω, αλλά πιστεύω θα προλάβω. Καλοκαιρινές διακοπές. Πάω στη Λέρο στο φίλο μου τον Αποστόλη, αλλά για άλλη μια φορά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν έχει καράβι για Λέρο. Θα πάω Κάλυμνο και θα κάτσω μέχρι το πρωί. Θα φτάσω γύρω στις 2-2.30 ώρα και θα περιμένω μέχρι το πρωί για να βρω άλλο καράβι, να πάρω άλλο καράβι και να πάω στη Λέρο. Έλεγα να πάω στην Go, που έχω κάτι φίλους που δουλεύαμε παλιά σεζόν μαζί, αλλά μάλλον δουλεύουν πρωί. Ο ένας σίγουρα δουλεύει πρωί και τον άλλο από το story που τον βλέπω πάλι πρωί δουλεύει. Οπότε πάμε Κάλυμνο και δεν ξέρω. Αργότερα, αύριο βασικά το πρωί, στην Λέρο. Πάμε, λογικά είναι αυτό το καράβι. Λογικά. Πες να έχω κάνει 3-4 χιλιόμετρα με βαρύ εξοπλισμό πίσω. Και δεν έχω πάρει τον drone μαζί μου, γιατί είχα μόνο χειραποσκευή στο αεροπορικό εισιτήριο. Αυτά τα λέμε λίγο στο καράβι και τα ξαναλέμε στην Κάλυμνο. Λοιπόν, παιδες, δεν ξέρω αν φαίνομαι κιόλας. Έφτασα στην Κάλυμνο, είναι 2.30 ώρα και 6 ώρα έχει γυαλέρο. Δυστυχώς χτες, όπως σας είπα, δεν είχε γυαλέρο κατευθείαν από Πειραιά και τα βλέπω πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν ξέρω καν να βρούμε να πιούμε καμιά μπύρα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Αλλά είναι ωραίο το νησί. Βγάζει πολύ φαΐ εδώ, πολύ φαΐ. Πάμε να βρούμε τίποτα. Ξέρω εγώ, θα βρούμε. Καλημέρα, μόλις ξύπνησα. Και βλέπω εδώ απέναντι έχει ένα σταυρό, νόμιζα πέθανα. Δεν θυμάμαι αν το είχα πει. 6 ώρα που πήγα στο λιμάνι
δεν έχει τελικά πλοίο για λέρο και μάλλον και με ένα security key της κατά ήταν πρωί. Νόμιζα ότι τον παίζω στα μπουκά. Τέλος πάντων, και μετά ήρθε βρήκα αυτό το παγκάκι και τράβηξε ένα ύπνο μέχρι τις 9. Τώρα είναι 9.30 και πάμε τώρα για κανένα καφεδάκι. Μωρέ, λες να έχουμε καμιά επιτυχία με καμιά Γερμανίδα. Να μας δει έτσι και να ανάψει με κάλτσα και παντόφλα. Από εδώ ξέρα ύλα, από εδώ λίγο πρασινά. Τώρα την κάνει ο Ρεπέδης, δεν θα μπορέσουμε να το δούμε εκτός και αν έρθουμε άλλη μέρα. Γιατί σε 2 ώρες περίπου έχει καράβι. Αυτό το καιρό έχει καράβι, πάμε πιο έναν καφέ. Να πάρω και ένα σφουγγάρι για την καλύβα, έτσι να το έχω για ενθύμιο. Φημίζεται για τα σφουγγάρια της, τους σφουγγαράδες της βασικά. Και νομίζω ότι κάνουν και χταποδοκευτέδες. Ότι φημίζονται για αυτό το χρόνο. Και μοτοβλόγκ. Για όποιον δεν γνωρίζει που βρίσκεται η Λέρος, τώρα θα βάλω και ένα χάρτη. Συγκεκριμένα η Λέρος ανήκει στο Δωδεκάνησα. Το 2011 που είχε γίνει καταγραφή, ας το πούμε, είχε γύρω στους 8.000 κατοίκους και το μεγαλύτερο χωριό εκεί είναι η Αγία Μαρίνα. Τώρα πάμε και μία βόλτα στο πολεμικό μουσείο, αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κυρίως πολεμικό υλικό από τον 2ο και 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε γίνει με την Ιταλική κατοχή και μετά που επιτέθηκαν οι Γερμανοί τέλος πάντων. Μην νομίζετε ότι πέρασαν καλά τα Δωδεκάνησα, ειδικά με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς βασικά. Λοιπόν, βρήκα και ένα άρθρο, λέει, το πολεμικό μουσείο του Τούνελ Μερκιάς αποτελεί ένα μοναδικό εκθεσιακό χώρο για την Ελλάδα, ένα στρατιωτικό τούνελ από τα πολλά που υπάρχουν στο νησί. Έχει αναστηλωθεί με πολύ προσοχή και σεβασμό. Στον επιβλητικό αυτό χώρο φιλοξενούνται πλήθος εκθεμάτων. Η Λέρος, εξαιτίας της γεωστρατηγικής της θέσης,
και του εξωτερικού φυσικού λιμανιού του Λακίου αποτέλεσε την ιταλική ναυτική βάση της Ανατολικής Μεσογείου από τη δεκαετία του 1930. Με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο 1943, οι Γερμανοί επιχείρησαν να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα που βρισκόταν στον έλεγχο των πρώην συμμάχων τους. Τα ιταλικά στρατεύματα προσπάθησαν να αμυνθούν με τη βοήθεια κάποιων Βρετανικών στρατευμάτων που ήρθαν σε βοήθεια. Η μάχη της Λέρου διήρκεσε 3 μέρες σκληρών συγκρούσεων και αποτέλεσε την τελευταία σημαντική νίκη για τις δυνάμεις του άξονα. Η επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο αποτελεί περιήγηση στον χρόνο και στην ιστορία του νησιού. Επίσης μπορείτε να κάνετε και diving, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε στα ελληνικά. Τέλος πάντων που πηδάς με μπουκάλες. Και γύρω από τη Λέρο και την Κάλυμνο υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια. Αυτή εδώ η κατηφόρα μου θυμίζει πολύ Μπαλί, στην Κρήτη είναι το Μπαλί. Δεν κάναμε σε αυτή την παραλία ποτέ μπάνι. Εδώ σοκάκια ιταλικά, λες και είμαστε στην Ιταλία. Προσωπικά για μένα το Παντέλι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού. Κάθεσαι εκεί, πίνεις το καφεδάκι σου και βλέπεις και τα κότερα. Τώρα πάμε πάνω στο κάστρο της Παναγιάς. Αυτούς τους μήλους που βλέπουμε, ο πρώτος είναι bar restaurant. Και νομίζω ο τρίτος είναι μουσείο, όπως ήταν παλιά τα δωδεκανήσια σπίτια. Δωδεκανησιώτικα σπίτια. Αυτό τέλος πάντων. Το κάστρο της Λέρου, που ονομάζεται και κάστρο της Παναγιάς, βρήκα έναν άρθρο πάλι, ή κάστρο του Παντελιού, είναι βυζαντινό και χτίστηκε τον 11ο ή ίσως και τον 10ο αιώνα. Δεσπόζει στην κορυφή του λόφου Πίτιος ή Απιτίκη, τη βορειοανατολική πλευρά της Λέρου, σε απότομο βραχώδες ύψωμα. Υψόμετρο 154 μέτρα. Δεν είναι μικρό, λέει, είναι σχεδόν 10 στρέμματα. Αν και μάλλον είναι το μικρότερο από τα κύρια κάστρα στα άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Θεωρείται εν τούτης οχυρότατον και απόρθητον. Παραλία που σας έλεγα εδώ στο Παντέλι, πεντακάθαρα νερά.
Και εδώ είναι η Αγία Μαρίνα, η πρωτεύουσα των νησιών. Εδώ καιρός βγαίνει ο ντόπιος πληθυσμός. Έχει νυχτερινή ζωή όποιον θέλει να βγει το βράδυ. Εμείς το πρωί πίναμε καφεδάκι εδώ. Τέλος, άλλη μια παραλία που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν τα Άλυντα. Έτσι με αμμώδες φάσεις. Αυτό για το vlog, τα λέμε στο επόμενο. Εσείς που πήγατε διακοπές,